Εγώ την κυρία Ρούσου, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Κουφονησίων. Πώς πάει το success story στα Κουφονήσια? Καλησπέρα. Τι γίνεται από τουρισμό, πώς είμαστε? Σιγά σιγά έχει αρχίσει ο τουρισμός να μαζεύεται. Ναι. Πιστεύω φέτος να πάμε καλά. Φέτος δηλαδή θα πέσει κανένα φράγκο στο νησί? Μακάρι να πέσει, γιατί έχουμε όλοι ανάγκη. Ναι, εννοώ δηλαδή άρχισαν οι ξένοι να έρχονται τώρα. Ναι, έχουν αρχίσει τώρα να έρχονται. Ακόμα όχι πολλοί Έλληνες, αλλά πολλοί ξένοι, Ιταλοί, Γάλλοι και Γερμανοί. Μάλιστα. Εκεί πέρα έχετε πολλά προβλήματα, πέραν του γεγονότος ότι χρειάζεστε χρήματα και εκεί. Πώς είναι εκεί τα προβλήματα? Έχουμε αρκετά προβλήματα. Εμείς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο δεν λαμβάνουμε πια χρήματα για διάφορες εκδηλώσεις, για να μπορούμε να πληρώσουμε τα ήθη και τα αίσθημά μας. Όταν ήρθαν, ένα παράδειγμα, όταν ήρθαν οι γιατροί από την ομάδα Αιγαίου, εξέτασαν όλο το νησί δωρεάν, εξόπλισαν το σχολείο και το ιατρείο, και δυστυχώς δεν είχαμε χρήματα από το Δήμο της Μάξου ούτε για ένα καφέ. Τι θέλατε να τους σερβίρετε καφέ στους γιατρούς του Αιγαίου? Το ξέρω καλά, παιδιά, είναι. Έχω και 2-3 φίλους μου που ταξιδεύουν με τους γιατρούς του Αιγαίου, κάποιους γιατρούς. Εντάξει, δεν χάλασε ο κόσμος. Το θέμα είναι να περνάτε καλά. Να μιλήσει και ο κύριος που είναι δίπλα σας. Να μιλήσει, γιατί το είχε το ακουστικό πρώτος εκεί πέρα. Πάρτε τον. Ναι, το όνομα μόνο, γιατί έχω το δικό σας είχα. Ναι. Εσείς είστε... Ναι. Πείτε μου κάτι, πώς είναι η κατάσταση στο λιμάνι? Μου λένε ότι το λιμάνι Μαρίνα εκεί έχει προβλήματα. Το λιμάνι του Κουφονησίων είναι τραγική. Όλη η οικονομία του νησιού μας κρέμεται πάνω σε αυτό το λιμάνι και δυστυχώς 10 χρόνια το έργο δεν έχει καταφέρει να ολοκληρωθεί. Δεν δίνει λεφτά το κράτος και εκεί. Το έργο έχει ενταχθεί στα κατεπήγοντα στην υπηρεσία αποκατάσταση σεισμόπληκτων με προϋπολογισμό 1.800.000 και αφορά και την Δονούσα και την Αμοργό. Ναι. Και δυστυχώς στα 10 χρόνια η πολιτεία είναι ενταγμένο στο πλαίσιο δημοσίων επενδύσεων, είναι από χρήματα του κράτους. Μετά από μεγάλες προσπάθειες καταφέραμε να προχωρήσουν οι μελέτες, θα γίνει ο διαγωνισμός, να βρεθεί ανάδοχος. Όλοι στο ελεκτικό συνέδριο για αρκετά χρόνια, με πολιτικές παρεμβάσεις καταφέραμε να προχωρήσει το έργο. Και τώρα είναι εκεί στο τελειωτικό στάδιο να υπογραφεί σύμβαση και να καλεστεί ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος τελικά δεν ξεκίνησε το έργο. Και έτσι μείνανε χωρίς λιμάνι. Και έτσι μείνανε 10 χρόνια χωρίς. Το λιμάνι υπάρχει, μπορεί να εξυπηρετήσουμε. Ναι. Αλλά ζούμε με τον φόβο, με τον κίνδυνο της κατάρρευσης και λειτουργεί το ένα τμήμα του λιμανιού. Μου λένε ότι έχετε και πρόβλημα με το νερό εκεί μεγάλο. Αληθεύει? Όσον αφορά το νερό του νησιού, βέβαια υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Η Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής, παρότι κάνει σοβαρές προσπάθειες, επειδή έχουν περικοπεί σημαντικά τα ποσά, μας υποχρεώνουν, με αυτοχρεώνουν με συγκεκριμένες ποσότητες να τα απεξέλθουμε. Βέβαια αυτό δεν εξαρτάται, δεν καθορίζεται από... Δεν κατάλαβα, με συγχωρείτε, γιατί δεν τα καταλαβαίνω, είμαι και μεγάλος άνθρωπος. Σας υποχρεώνουν με συγκεκριμένες ποσότητες νερού να ανταπεξέλθετε? Η Γενική Γραμματεία κάνει ένα προγραμματισμό και για το κάθε νησί δένει τον ενιαίο προγραμματισμό των νησιών το μηνιαίο. Ναι. Ο οποίος για το Κουφονήσι για τον μήνα Ιούνιο είναι 5.200 κυβικά. Μάλιστα. Εμείς θέλουμε περισσότερη ποσότητα. Εμείς είχαμε τις 9.000 κυβικά. Δηλαδή, αν χρειάζεστε παραπάνω λόγω τουρισμού ή για να πληθούν οι ξένοι επειδή θέλουν τα μπάνια τους και τα λοιπά, νερό, γιοκ, 4.200 είναι. Αφού θα το δική αυτοδιοίκηση, το πόσο θα καταναλώσει ο τουρίστας, προσπαθούμε με κάθε δυνατό τρόπο να πιέσουμε και εμείς από τη μεριά μας για να έχει θερσή πάντοτε υπάρχει νερού. Το νεράκι αυτό φτάνει, με βιτιοφόρα σκάφη? Τι είπατε? Το νεράκι αυτό πώς φτάνει σε εσάς με βιτιοφόρα, έτσι? Το νερό έρχεται με βιτιοφόρο, φέρνει 2.000 κυβικά την κάθε φορά. Μάλιστα.
Το νεράκι αυτό πώς πληρώνεται από το Δήμο εκεί της περιοχής όλο και μετά παίρνετε τα τιμολόγια από τους κατοίκους? Πώς γίνεται η ιστορία για να καταλάβουμε και τι γίνεται στα Κουφονίσια? Κοιτάξτε, το... Ναι. Το νερό αυτό επιβαρύνει κάτι το μεγαλύτερο ποσοστό το κράτος. Μάλιστα. Και για το κράτος συζήτηκε αρκετά χρήματα. Ναι. Από εκεί και πέρα και ο πολίτης πληρώνει ακριβά το νερό αυτό. Πληρώνει ακριβά το νερό, έτσι. Το πληρώνει ακριβά. Πόσο πληθυσμό έχετε εκεί? Υπάρχει επάρκεια. Αν δεν υπάρχει επάρκεια, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Και όλη η οικονομία του νησιού εξαρτάται, όπως είπατε, από το λιμάνι και από το νερό. Είναι οι μεγάλες παροχές που πρέπει να, να έχει το κράτος προς εμάς. Πέστε μου και κάτι ακόμη. Από πλευράς υγείας, τι γίνεται εκεί? Άμα αρρωστήσει κανένα, σώζεται, εντάξει. Τι είχε, να μου πει τώρα τι γίνεται. Παρότι το νησί μας ημερήσια φιλοξενεί αρκετό κόσμο, ανάλογα βέβαια με το μέγεθός του, από θέματα υγείας δεν έχουμε αντιμετωπίσει σοβαρά περιστατικά. Υπάρχει αγροτικός ιατρός, υπάρχει νοσηλευτής. Αν κάτι είναι κατεφύγων, τότε καλούμε το ΕΚΑΠ, με υπάρχει ελικοδρόμιο στο νησί και αντιμετωπίζει τα περιστατικά, βέβαια με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, έτσι, στα απομακρυστερά νησιά. Κατάλαβα. Εγώ θα ήθελα να τονίσω, ναι, ναι, αν μου επιτρέπετε, για το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αντιμετωπίσει στο νησί μας, είναι η συνένωση με τον Δήμο Νάξη και με την Κουβέντη Πλάτα. Ναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει στο νησί μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν ήμασταν αυτόνομη κοινότητα, υπήρχαν πάντοτε προβλήματα, αλλά εμείς είχαμε τον τρόπο και τα αντιμετωπίζαμε. Δυστυχώς από τότε που συνεργαστήκαμε με τον Δήμο της Νάξου, υπάρχει μια μεγάλη ολιγορία. Τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται. Διογκώνονται, πολλαπλασιάζονται, φέρνουν σε κίνδυνο το τουριστικό προϊόν και πιστεύουμε ότι θα οδηγήσουν το νησί μας στην κατάρρευση και στην καταστροφή. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ρωτήσω τώρα τους αξιώτες που έχω στην εκπομπή τι λένε και αυτοί από την πλευρά τους. Να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας πω καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Και να πάτε καλά σε όλη τη...